Να μας προσγειώσει την πραγματικότητα. Η δουλειά μας αυτή είναι μας τώρα. Έτσι, με τον Πέτρο Κυρκυλή, ο οποίος είναι μαζί μας. Γεια σας, Πέτρο. Καλημέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε αρκετές δηλώσεις από την πλευρά βουλευτών, υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων Ελλήνων που μας έχουν λίγο έτσι βάλει σε κάποιες σκέψεις. Άρα λοιπόν κάνουμε το φεστιβάλ δηλώσεων ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Κάτι σαν το top 10, δέστο, τις καλύτερες δηλώσεις και οι 9 δηλώσεις που έχουμε συγκεντρώσει τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο. Θα δείτε πως ήταν όλες υπέροχες. Θα ξεκινήσουμε με τον Μάκη Μπαλαούρα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, 29 Ιανουαρίου του 2016. Ο Μάκης Μπαλαούρας, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, θα υποστηρίξει πως 17 Νοέμβρη είχε και μία ανθρώπινη διάσταση, ότι δηλαδή προήγαγε μέχρι ενός σημείου το ανθρώπινο ιδεώδες, έτρεχε μετά να μαζέψει τα σημάζευτα. Να θυμηθούμε την επίμαχη δήλωση. Οι διοργανώσεις αυτές, όπως οι 17 Νοέμβρη, είχαν ένα λαθεμένο ιδεώδες που ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν διαχωρίζανε. Υπέρ του ανθρώπου σκοτώντας ανθρώπους. Όχι, μισό λεπτό. Γενικά σας δω ένα λαθεμένο. Να σου το πάτε. Δεν υποστηρίζω τίποτα. Μάλιστα, πάρα πολύ. Τρελά πράγματα. Απίστευτη τοποθέτηση για να έρθουμε τώρα στο κύριο Φωτίου. Η αναπληρώτρια υπουργός, η οποία σε μια δημόσια ομιλία της είχε καταφερθεί κατά μέρους των δημοσίων υπαλλήλων, τους οποίους είχε χαρακτηρίσει τεμπέληδες, είχε υποστηρίξει πως το 25% του προσωπικού δεν δουλεύει και ότι μάλιστα κάποιοι επίσης διευθυντικά στελέχη, κυρίως αυτούς είχε φωτογραφίσει, την υπονομεύουν. Να θυμηθούμε τι είχε πει. Ότι είναι αυτό που λέει και ο κόσμος, ναι ρε παιδί μου, τους δημόσιους υπαλλήλους, τα υπουργεία και τα λοιπά που δεν κάνουν τίποτα. Πόντως δεν κάνουν τίποτα και αυτό είναι μια άλλη ιστορία και θα τη συζητήσουμε. Το υπόλοιπο 25% είναι όλα τα διευθυντικά στελέχη. Αυτά μας υπονομεύουν. Από υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ δεν περίμενες. Το να παίρνεις τώρα μια δήλωση από το καφενείο και να την κάνεις δήλωση διαστόματος υπουργού είναι αρκετά σοβαρό. Το να λες δηλαδή αυτό που λέει ο καφενείς, δεν κάνουν τίποτα μωρέ, δεν κάνουν. Είναι και να την παίρνει να τη λες εσύ ως υπουργός, έχει τεράστια σημασία. Και θα πάμε σε έναν πρώην υπουργό τώρα, στον κύριο Παρασκευόπουλο. Νίκος Παρασκευόπουλος, πρώην υπουργός δικαιοσύνης. Θα θυμάστε αυτή του την τοποθέτηση. Σε συνέντευξή του στη βραδινή της Κυριακής, είχε υποστηρίξει πως θα πρέπει να υπάρξει σύγκληση με τη Χρυσή Αυγή και να μην υπάρχει πλέον η ρήξη του πολιτικού συστήματος. Αυτά είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στη βραδινή της Κυριακής. Και θα φύγουμε από τον κύριο Παρασκευόπουλο και θα πάμε στον Νίκο Ξηδάκη. Εδώ, στο Δημήτρη Οικονόμου τα είχε πει, τα περί δραχμής. Είχε ανοίξει τότε, τον Ιανουάριο του 2017, είχε γίνει ένας κακός χαμός. Είχε ανοίξει τη συζήτηση αυτή, μετά είχε σπεύσει, την είχε κλείσει, μετά την είχε ξανανοίξει. Εντάξει, μετά το ανασκεύασε λίγο, το μάζεψε λιγάκι, το ξανάβρωσε. Γενικότερα είχαμε ζαλιστεί λίγο, για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Και επί δραχμής η Ελλάδα μεγαλούργησε. Δηλαδή, όχι λόγω δραχμής, επειδή το 1910, το 1912, το 1930, το 1960, κάτι έκανε μια χώρα αυτή. Υπήρχε 200 χρόνια πριν μπούμε στο ευρώ. Κάπως ζούσαμε. Βλέπετε. Δεν υπάρχουν ταμπού όταν πρέπει να κουβεντιάζουμε για το μέλλον και τη μοίρα ενός λαού, ενός έθνους. Λοιπόν, έτσι είχαν ξεκινήσει όλα. Κάτι έρθουμε... τους κάνεις εδώ και τα λέμε. Εντάξει, τον είχαμε καταλάβει με τον Βασίλη. Τον βλέπουμε, λέει δραχμή, λέμε παιδιά. Αφήστε. Εδώ είμαστε. Κάναμε τον Βασίλη από κάτω. Τυπιόμαστε, κρυσιόμαστε. Ησυχία, άστο να τα πει. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε αυτό το φοβερό τροχαίο δυστύχημα που είχαμε, Πέτρο, και την τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Μανιός γι' αυτό. Στην Αθηνών Λαμίας με 4 νεκρούς. Μιλάμε τώρα. Είχε υποστηρίξει πως είχε ταξικά χαρακτηριστικά και δεν ήταν ο μόνος. Και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το είχαν υποστηρίξει αυτό. Γιατί ο οδηγός οδηγούσε μια ακριβή Πόρσε και είχαν στοχεύσει εκεί οι δηλώσεις των στελεχών αυτών. Νίκος Μάνιος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Επιέχεται το ταξικό στοιχείο και από ότι επειδή ήταν παιδί πλούσιου είχε καλό αυτοκίνητο ή επειδή ήταν παιδί πλούσιου δεν είχε μάθει να σέβεται τη ζωή των άλλων. Ότι υπάρχουν γρήγορα αυτοκίνητα είναι ένας ταξικός. Θα μας πας, εντάξει, να... δεν ζουν σε άλλο κόσμο μερικοί πάντως έτσι. Τι να πει κανείς, δηλαδή δεν έχεις να πεις σχόλια για αυτή τη δήλωση. Ναι. Τα είχαμε πει και τότε, τα είχαμε συζητήσει, αλλά τώρα που την ξαναβλέπεις τρελαίνεσαι. Και αυτή η δήλωση έχει ιδιαίτερο το ενδιαφέρον. Το κατοστάρικο του παππού. Του Δημήτρη Καμένου, του βουλευτή και αυτή είχε των ΑΝΕΛ. Όντως, ο οποίος για να δικαιολογήσει τις μειώσεις που έρχονται στις συντάξεις και εμφανίζονται κάθε χρόνο ουσιαστικά, είχε πει πως προτιμάει από το να δίνει ο παππούς Χαρτζηλίκη στον εγγόνο καλύτερα να τα διαχειρίζεται τα λεφτά αυτά. Για να τα τρώει στον εγγόνο στα καφενεία. Ναι. Ενώ για το κράτος κάνει χρηστή διαχείριση, παιδιά. Ότι από το να έχει τη σύνταξη ο παππούς και να του παίρνει ένα κατοστάρικο το μήνα ο εγγονός, να πίνει φραπέ και να πει ταυλή, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κράτος, εφόσον είμαι σοβαρό το κατοστάρικο, και να το κάνω εργοδοτική σφορά να πάω να βρω δουλειά στο παιδί για να μην πίνει φραπέ.
Εδώ είναι η εκφράση του δημοσιογράφου σε κάθε τέτοια περίπτωση. Όπως εδώ του Χρήστο Κουτσουλιά. Σε όλες τις δηλώσεις αυτές, ρε παιδί μου. Εκεί μένεις εμβρόντιτο στην πρώτη μέτα, λες ο Λες δεν μπορεί. Να το πει. Εμβρόντιτη μείναμε και με την παρακάτω δήλωση που θα δείτε του Θανάση Παπαχριστόπουλου. Φρέσκια δήλωση. Γίνεται ο κακός χαμός βεβαίως με το ατύχημα στο Σαρονικό. Έχουν το Κελπνό και το Υπουργείο Υγείας καλούν τον κόσμο να μην κάνει μπάνιο. Ναι, βεβαίως από τη Βουλή. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος μας ενημέρωσε ότι πήγε κανονικότατα και έκανε το μπάνιο του. Εντάξει. Εγώ σήμερα, επειδή έχω ένα πρόβλημα με το πόδι μου, έκοψα τον τετρακέφαλο, πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία και να κάνω μπάνιο. Πήγα στη Βούλα. Σας πληροφορώ ότι δεν βρήκα καμία κοιλίδα. Σας το λέω ευθέως, εγώ προσωπικά ήμουν στη Βούλα και έκανα μπάνιο. Άσε που η κοιλίδα κάνει καλό στο πόδι. Παλιά αυτό δεν λέγανε. Ναι. Για τρίψουμε λίγο πετρέλαιο. Τώρα τελειώνουμε. Αυτό σκέφτηκε ο Παπαχριστόπουλος. Και θα πάμε τώρα στις ουρές στο μετρό και τη δήλωση που έκανε εδώ στην εκπομπή μας ο κύριος Μαυραγάνης. Ο κύριος Μαυραγάνης, ναι, ο οποίος ουσιαστικά είχε επιρρύψει μέρος των ευθυνών στον κόσμο που είχε πάει στις ουρές. Δεν είχαν καταλάβει, δηλαδή, σου λέει. Ο κόσμος, ο οποίος ταλαιπωρεί το για τόσες μέρες, όπως θα θυμάστε, δεν είχε καταλάβει σωστά τα μεγαλόπνοα σχέδια του Υπουργείου. Λίγη η ισχύ, 15 Νοεμβρίου, συγγνώμη. Λίγη η ισχύ της κάρτας, της μηνιαίας κάρτας του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Αυτό παρανόησε ο κόσμος και νόμιζε μάλιστα. Και έτρεχε στις ουρές. Εντάξει, παρανόηση. Λοιπόν, και κλείνουμε με τον κύριο Μάρδα και την πιο φρέσκια δήλωση. Παρανόηση, παιδιά, και στο θέμα των πληστηριασμών. Καθώς πριν από μερικές ημέρες ο Δημήτρης Μάρδας, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε πως η ευθύνη βαρύνει τους ώμους της Νέας Δημοκρατίας κατά κύριο λόγο και της προηγούμενης κυβέρνησης. Γιατί δεν έκαναν πληστηριασμούς. Δεν έκαναν πληστηριασμούς και ουσιαστικά είχαμε αυτές τις παρατάσεις. Γιατί σου λέει κάνατε πληστηριασμούς, σου λέει γιατί δεν κάνατε τώρα. Εντάξει, για να τον ακούσουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε 4 αναστολές σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση συγκεκριμένου θέματος. Σήμερα θα είχαμε τελειώσει με ένα πολύ μεγάλο μέρος. Ναι, αλλά αν δεν έκανε αναστολές θα είχαμε πληστηριασμούς. Ναι, αλλά τότε οι πληστηριασμοί θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Ήταν πολύ πιο εύκολο ο διακανονισμός. Άρα λέει κακώς νομοθετούσαν οι προηγούμενοι την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Κακώς έδιναν αναβολές. Σου λέει πρέπει να τους κάνουν τότε, μην τους έχουμε εμείς σήμερα. Λοιπόν, εκεί Πέτρο, πάει το μυαλό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, Πέτρο, καλά, καλά. Και